Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και βλέπετε Λακουφέτο. Σήμερα θέλω να σας δείξω πώς μπορείτε πανεύκολα, με υλικά που θα έχετε σίγουρα στο σπίτι, να κάνετε σπιτάκια από μπισκότα. Για το γλάσο που θα χρειαστούμε, θα βάλουμε 250 γραμμάρια άχνη ζάχαρη με λίγες σταγόνες από νερό. Ή μπορείτε να βάλετε και λίγες σταγόνες από λεμόνι. Και αυτό γίνεται. Για να στολίσουμε θα χρειαστούμε μάσμελο, κάτι διακοσμητικά ζαχαρωτά και χρωματιστή σε ροζ χρώμα πήρα εδώ πέρα ζάχαρη. Αυτά τα χρυσά ζαχαρωτά, μπισκότα, σοκολατάκια βρήκαμε τα εδώ πέρα τετράγωνα, εσείς όμως ό,τι βρείτε και στο σούπερ μάρκετ. Και βρήκα και αυτά εδώ που είναι πολύ διακοσμητικά και τα σπιτάκια και θα τα κολλήσουμε και αυτά με διάφορα άλλα ζαχαρωτά πάνω που είναι. Από σοκολάτα είναι αυτά. Και αυτά, και αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι θα βάλουμε την άχνη ζάχαρη σε ένα μπολ. Και θα πάρουμε ένα σύρμα και θα βάλουμε και λίγες σταγόνες πρώτα από το νερό. Θέλω να γίνει ένα παχύρευστο γλάσο που θα μας ενώσει μετά τα μπισκότα μαζί. Και αφού έχει γίνει ωραία παχύρευστο έτσι το γλάσο το θέλουμε, να μην είναι όμως και πολύ νερούλο, να προσέξετε μην βάλετε πολύ νερό, για να μπορέσουμε μετά να να κολλάνε τα μπισκότα και να μην φεύγει, ας το πω, η κόλλα μας η ζαχαρωτή. Τώρα θα πάρουμε ένα κουπάτ με μεσαία μυτούλα, έχω διαλέξει εγώ τώρα, βάζω σε ένα ποτήρι και εδώ μέσα θα βάλω τώρα το γλάσο. Αν δείτε ότι έγινε πολύ νερούλι, θα βάλετε κι άλλο κι άλλη άχνη ζάχαρη. Αν δείτε ότι έγινε πολύ σφιχτή, θα βάλετε φυσικά πιο πολύ νερό. Έτσι, αυτό το βάλω στην άκρη. Φαίνω και αυτά εδώ, και αυτά τα έχω πάρει από τα IKEA. Είναι για τις σακούλες, αν σας μείνει όσπρια ή ανοίξετε κανένα πακέτο ρύζι, μπορείτε να κλείσετε, αλλά με βοηθάει και εμένα όταν κάνω κάτι μέσα στο κόρνερ για να μου φύγει η γέμιση. Το βάζουμε αυτό τώρα στην άκρη. Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τα σπιτάκια μας. Για τη βάση θα πάρουμε ένα μπισκότο και δύο για τη σοφίτα. Δηλαδή το σπιτάκι μας θα είναι πανεύκολο και για τα παιδιά ειδικά και θα το βάλουμε κατά αυτόν τον τρόπο και θα κάνουμε τόσο μικρά σπιτάκια. Θα σας δείξω και το αποτέλεσμα πώς θα μοιάζει. Πρώτα όμως θα βάλω ένα σοκολατάκι στη μέση, περίπου στη μέση, για να μπορέσω πιο εύκολα μετά να σταθούν τα μπισκότα για τη σοφίτα. Θα το κολλήσω μαζί με το γλάσο μου. Βάζω λίγη κόλλα από ζάχαρη. Και τώρα ξεκινώ, βάζω δεξιά και αριστερά και εδώ λίγο γλάσο. Έτσι. Και απάνω για τη σοφίτα. Και τα κολλάω εδώ ανάμεσα. Εδώ μετά στο κενό θα βάλουμε φυσικά και άλλο γλάσο και δεν θα φανεί μετά ότι υπάρχει κενό. Το φτιάξουμε λες και έχει χιονίσει.
Και βέβαια θα πατήσουμε λίγο μετά, θα το κρατήσουμε με τα χέρια μέχρι να έχει σταθεροποιηθεί λίγο το σπιτάκι. Και τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε και να το δικοσμήσετε έτσι πως θέλετε εσείς. Εγώ τώρα δεξιά και αριστερά θα βάλω από αυτό πέρα τα ωραία τα ζαχαρωτά. Θα πιέσουμε και λίγο. Και βάζω στη μέση. Βάζω και λίγο. Από το γλάσο βάζω τον Άι Βασίλη σε σχήμα, δηλαδή αυτά τα χρυσά τα αρκουδάκια. Θα σας δείξω όμως και έναν άλλον τρόπο, όπως εδώ πέρα δίπλα, που η σοφίτα είναι πολύ πιο μυτερή. Μπορείτε και τα δύο. Ή θα βάλετε ανάμεσα, όπως έκανα εδώ πέρα, ζαχαρωτά, αστεράκι και οτιδήποτε άλλο έχετε στο σπίτι. Έτσι θα καλύψετε και το κενό, αλλά είναι και πολύ, πολύ όμορφο. Υπάρχει και ο δεύτερος ο τρόπος, βέβαια όπως είναι για σας πιο εύκολο και ειδικά για τα παιδιά πιο εύκολο. Θα μπορείτε να κάνετε όμως και τα δύο, ό,τι σας αρέσει εσάς. Βάζω πάλι δεξιά-αριστερά φυσικά από την κόλλα. Μετά παίρνω αυτό πέρα τα δύο. Εγώ σε αυτά, επειδή στο πρώτο που έκανα μου έχουν φύγει τα ζαχαρωτά, έχω κολλήσει πρώτα αυτό εδώ πέρα τα ζαχαρωτά, απάνω τα άφησα λίγο να στεγνώσει και τώρα είναι και καλύτερο, ένα πιο καλύτερο βοήθημα. Και τώρα παίρνουμε αυτά τα δύο και δεν τα βάζουμε μακρόστενα, τα βάζουμε όρθια. Και ενώνουμε μαζί και το πάμε πολύ πιο πίσω. Πίσω-πίσω δηλαδή, και το ενώνουμε μαζί. Και εδώ μπροστά μετά, που έχει χώρο, θα βάλουμε ένα από αυτά τα ζαχαρωτά. Και το κολλάμε αυτό εδώ. Και εδώ πάνω βάζω πάλι εγώ από το γλάσο. Έτοιμα τα πανεύκολα σπιτάκια μου. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά ένας διαφορετικός τρόπος να κάνετε με τα παιδιά σπιτάκια για τα Χριστούγεννα. Και όταν στεγνώσουνε, εγώ τα βάζω μετά σε αυτό το πέρα τα διαφανές τα σακουλάκια, ή τα μεγάλα ή τα μικρά. Συνήθως τα μεγάλα βάζω, να έχει πιο πολύ λίγο χώρο. Να τα στολίζετε μπορείτε εσείς με ό,τι ζαχαρωτά και σοκολατάκια έχετε σπίτι. Και πιστεύω ότι θα χαρούν πάρα πολύ και τα παιδιά, επειδή είναι ένας πανεύκολος τρόπος και για τα παιδιά και όπως είδατε με λίγα υλικά δεν θέλετε πάρα πολλά. Κάνε το και εσείς, γιατί το μπορείς και εσύ.